Λοιπόν, κυρία Πέρκα, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο έχετε αναλάβει, που είναι το ελληνικό και το θέμα της μεγαλύτερης επένδυσης, όπως διατείνεται και η κυβέρνηση και όχι μόνο. Πώς προχωράει? Προχωράει βάση χρονοδιαγράμματος. Καλά, είμαι αρκετά ευχαριστημένη. Να σας πω αρκεί ότι για τα προαπαιτούμενα στα 22 από το 88 εμπλεκόταν το ελληνικό. Έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε και τις μετεγκαταστάσεις των δύσκολων φορέων του δημοσίου, όπως είναι τα λεωφορεία ή η ΙΠΑ. Γενικώς πάει καλά. Είναι ένα δύσκολο. Θυμάμαι καλά ότι ήταν να ξεκινήσει το Μάρτιο. Μετά είχε μετακινηθεί αυτή η ημερομηνία για τις αρχές Ιουνίου και τώρα πάμε τον Οκτώβριο. Επειδή είπατε ότι είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ναι. Αν κάνω λάθος, με διορθώνω. Ναι. Το χρονοδιάγραμμα έγινε οριστικό και με τη συνεργασία των θεσμών και όλων των εμπλεκομένων. Με βάση και την νομοθεσία, γιατί ξέρετε υπάρχουν και οικεία που απαιτούν ένα χρόνο για διαβουλεύση, υπάρχει ο διαγωνισμός του Διεθνής του Καζίνου που έπρεπε να προκηρυχθεί πρώτα ο διαγωνισμός για το Σύμβουλο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αποτυπωθεί σε ένα Excel, να το πω έτσι, ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρείται ακριβώς. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες σε κάθε βήμα, πρέπει να ομολογήσω, γιατί είναι και πρωτότυπο και τέτοιο επίπεδου έργο αστικής ανάπλασης δεν έχουμε ξαναδεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα γι' αυτό, για η συνεργασία. Τον Οκτώβριο ξεκινά. Τον Οκτώβριο τελειώνουν οι οικεία, εγκρίνονται. Εφόσον ο διεθνής διαγωνισμός για το καζίνο θα είναι η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει από εκεί και πέρα, δεν είναι άγνωστο, πάει καλά και υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον, να πούμε τέλη του χρόνου αλλάζουν χέρια οι μετοχές, επομένως ξεκινάνε οι εργασίες την καινούργια χρονιά. Μάλιστα. Κύριε Κεντρικού.